η παραγωγή αβοκάντο του νομού Χανίων προβαίνουν σε ένα ίστατο διάδειγμα με μηνυτήρια αναφορά την οποία καταθέτουν ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέως. Έχουν φτάσει σε απόγνωση. Οι κλοπές δεν πρόκειται για απλές κλοπές, αλλά πρόκειται για κακουργηματικές ενέργειες κάποιου οργανωμένου κυκλώματος. Το πιθανότερο είναι ότι έχει συμπτυχθεί εγκληματική οργάνωση με συστηματικές κλοπές, με φυσικούς και ηθικούς αυτούργους, με διακινητές και με δυστυχώς κλεπταποδόχους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Καλούμε την πολιτεία να δράσει άμεσα. Καλούμε την αστυνομική διεύθυνση Χανίων να λειτουργήσει όπως παλιότερα στις υποθέσεις ζωοκλοπών, με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο δράσης, και όπως είχαμε αποτελέσματα στις ζωοκλοπές, να έχουμε άμεσα αποτελέσματα και στην υπόθεση της κλοπής αβοκάντο. Ένα προϊόν που ενώ πρέπει να είναι ένα αγαθό πάρα πολύ σημαντικό στα χέρια των νέων αγροτών, απαξιώνεται από εγκληματική δραστηριότητα συγκεκριμένων εγκληματικών ομάδων. Οι παρόντες αβοκαντοπαραγωγοί είναι οι άμεσα θυγμένοι, αλλά είναι πλέον σίγουρο ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι τους έχουν κλαπεί μικροποσότητες, οι οποίοι δεν παρευρίσκονται σήμερα. Είναι ξεκάθαρο για μαυρογιά, είναι ότι δεν μιλάμε για μικροποσότητα, δηλαδή μια τσάντα, δύο τσάντες ή μια δεκαετία. Όχι, μιλάμε για τόνους. Μιλάμε πολλές... ότι οι παρόντες που υποβάλλουν την μηνυτήρια αναφορά, κατ' εκτίμηση έχουν υποστεί ζημία των 20 τόνων αβοκάντο. Καταλαβαίνετε, και από αυτούς που δεν έχουν δηλωθεί, μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Αυτή διακινείται μέσα, νομιμοποιείται μέσα από τα επίσημα κυκλώματα διακίνησης των προϊόντων, αγροτικών προϊόντων, και είναι πολύ εύκολο με μια συστηματική προσπάθεια και με αιμονή στην τυπικότητα της διακίνησης να ανεβρεθούν και να ξεκινήσει να βρίσκεται το νήμα της όλης αυτής της παράνομης δραστηριότητας.